του 36ου Πανελληνίου Ανταμώματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, το οποίο συνδιοργανώνεται με το Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Νάουσας, τη Δημοτική Αρχή της Πόλης, την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επιβεβαιώνοντας έτσι και τη θερμή απήχηση που έχει το αντάμωμα στη κοινή γνώμη και στη στήριξη της πολιτείας στις εκδηλώσεις μας. Πολύπλευρη και πολυθυματική η συμβολή στην απόψινή εκδήλωση, την οποία θα παρουσιαστούν λαϊκά δρόμενα, ήδη και έθιμα από το Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Νάουσας, ιδιαίτερη χωρή της Νάουσας από τον Όμιλο Γενίτσαρη και Μπούλες, καθώς και χωρή της Νάουσας από τον Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας. Με χαρακτήρα σαφώς πολιτιστικό, αλλά και στοιχεία από τον αντίστοιχο ιστορικό πλούτο που κουβαλάει η ηρωική πόλη της Νάουσας, η οποία ιδρυμένη κατά τον 15ο αιώνα, πρικίστηκε με πολλά προνόμια αυτοδιοίκησης και οικονομικής αυτοτέλειας. Η δίψα για ελευθερία ήταν μεγάλη και η προκήρυξη της Επανάστασης έγινε το 1822. Διαπρεπείς ιστορικοί από την περιοχή έχουν αναλύσει τους λόγους για τους οποίους η Επανάσταση των Νάουσαίων απέτυχε και κατέληξε στην καταστροφή της πόλης και στο πρόσκαιρο σβήσιμο της Επανάστασης στη Μακεδονία. Η Νάουσα πολιορκήθηκε από το όπως το Μεσολόγγι και δικαιούται τον τίτλο «Μεσολόγγι της Μακεδονίας» για τη θυσία των κατοίκων της. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τους αγώνες, ούτε την θυσία των Νάουσαίων, ούτε και τα αδιαφυσβήτητα ιστορικά γεγονότα. Τα δρόμενα της περιοχής έχουν λοιπόν και επιδράσεις από την ιστορική πραγματικότητα. Οι Γενίτσαροι και οι Μπούλες έδρασαν σαν μέσο συγκέντρωση των φήμων και χρημάτων για τον αγώνα της Λευτεριάς κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, καθώς κάτω από αυτές τις προσωπίδες κρυβόταν επαναστάτες. Έτσι, καθώς συνδέεται αδρά με μια ιστορικά σημαντική περίοδο, το έθιμο αυτό γεννά και συναισθήματα περηφάνειας και είναι επίσης ένας τρόπος απόδοσης τιμών στους τότε αγωνιστές. Δυναμική και πρωτοπόρη, ο Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Νάουσας, ο Όμιλος Γενίτσαρη και Μπούλες και το Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας ετοίμασαν την απόψινή συμβολή τους με γνώση, σεβασμό και αγάπη για αυτά που συνιστούν την πολιτισμική παρακαταθήκη του βλαχόφωνου ελληνισμού και γενικότερα της περιοχής σας. Όλα αυτά με μεράκι και σεβασμός, με πίστη σε αρχές και αξίες. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ευχαριστώ μόλτου. Θυμάμαι την παρουσία του σήμερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παντελεήμων και θα τον καλέσω για έναν σύντομο χαιρετισμό. Βλάχο, αγαπητοί μου αδερφοί, με πολύ χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στην ιστορική και αγιοτόκο πόλη της Νάουσας. Μία πόλη που όλοι γνωρίζετε ότι έδωσε τον αγώνα της για την ελευθερία το 1822, άσχετο αν απέτυχε εκείνη η προσπάθεια, αλλά μας παρέδωσε τόσους ήρωες, αλλά και τόσους αγίους. Χαίρομαι που ήρθατε για να τιμήσουμε όλοι μαζί τα 200 χρόνια από τους αγώνες και από το ολοκαύτωμα της Νάουσας. Ο Πατριάρχης, τον οποίο καλέσατε, και ζητήσατε τις ευχές του, μου ανέθεσε να εκλέξω έναν από τους κληρικούς μου, ούτως ώστε να τον εκπροσωπήσει μαζί μου σε αυτές τις εκδηλώσεις. Έτσι εγώ προτίμησα τον πατέρα Σοφρόνιο, που είναι ημέτερος, ομιλεί τη γλώσσα σας, και τον παρεκάλεσα, λέω, αυτά που θα πεις, πες τα στα βλάχικα, να τα ακούσω κι εγώ. Γι' αυτό και θα σας μιλήσει ο πατήρ Σοφρόνιο. Σεβασμιότατε ή του Λιμπανόστρε Μάρι Πυρίντε, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε,
Πρόεδρε Διτού Τσαρμή, αγαπητοί μου αδελφοί, αν μούλτον μάρει χαράω στην Ιη Τριώ και την πιτρέκ ευλογία σε ευχία αλ Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, όπως επίσης και τις ευχές και την ευλογία και την αγάπη του Σεβασμιωτάτου του Μεράρχου μας κυρίου Παντελεήμονος. Εάς τη μάρη την Ιη Τριώ στην πολιτεία και τσε την σύμ τα ουσίς διάει δεκόντες αντρέ το όλο καυτούμε. Όσοι δεν καταλαβαίνετε, ρωτήστε τους δίπλα τους, δεν ρίμινείς, την προηγούμενη. Αφού ο Δεσπότης με ανέβησε τα βλάντα, τα βλάντα. Λαές και άν και πνεύ, και σουν κρέοι άν, και νους την ξεναστάπτε κάθε τζου, τζου αντι τζου, πριν της αβέμ του Μίντι, του Μιτζέλου, στη Μωρία, του Τσάγη, και τσε φούρου την Πισάρκε, νου Σαντάρ Τσιβά. Ιώ με Χρυσέσκου και τσεχήμασα του Κουβόη, Σαντούσα Μίντι, το 1984 της Αντρέας στα Ντάμαμα Σέλια, Τσαράν Φιτσόρ της Τσίσπερτιάν, σε τσάμου σαν της Πότ Γκάλη Τσιγινάμ, Σπρίντης στη Σκυψή, επαναλαμβάνω, του Τσέ Μάρη την Ιη Άστη Αέστη Ηρωικά στην Πολιτεία, Τσάρι το προνόμιο Δημούλ Τζάν, σου τζίκε του βασιλικού διάταγμα ηρωική. Εύχομαι ολόψυχα, του Μιτζέλου, στη Μαρία, στου Τζάι, σκύπου Κουτούτσου, Κουβόη, Κουφουμιάλια, Κουκουσβέτρι, Κουτούτ, Κουφιτσόλι, Κουλιπός, Λαβόστρι, Κουτούτ, Κουπόλα Έστε, Κουπρέφτσι, Κουλατούτ, σκύπου Ευλογία του Μιτζέλου. Κακά τα ψέματα, σε όλες τις εκδηλώσεις όταν εκπροσωπούμε τον Δεσπότη έχουμε χαρά, αλλά και όταν είναι το αίμα, σύντια στη σύντη. Σε έτσι καρμίλη. Κάρα λάση Λιμπανού, λάβει το κόκκινο του Λιμπανού. Κάντε Λιμπανού σαν λάση και στην πάλι σαν υπεργάση. Εύχομαι ολόψυχα, καλή εμπόδο στο προσπαθείο για το ιατρικό του Βασιλιωτάτου, σμπνέτς, σχίτς λουτός, μέχρι τα βαθιά γεράματα, σδομνιτζέλου, σκύπου κουβόη, αμήν. Σε μια γλώσσα που μπορεί να μην την ακούμε στην καθημερινότητά μας περισσότερη, αλλά σίγουρα είναι η γλώσσα των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας και είναι μεγάλη συγκίνηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει η πρόεδρος του Λαυροφικού Συλλόγου Βλάχων Άμψας, κυρία Αρχοντούλα Τσιμουλή. Σας καλωσορίζω στην ηρωική πόλη της Νάουσας. Καλωσορίσατε στις εκδηλώσεις του 36ου Πανελληνίου Ανταμώματος Βλάχων. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το Σύλλογό μας να φιλοξενεί το Πανελλήνιο Αντάγωμα Βλάχων, το οποίο είναι αφιερωμένο στην επέτειο των 200 χρόνων από το ολοκαύτωμα της Νάουσας. Θέλοντας να τιμήσουμε σαν Σύλλογο στην επέτειο αυτή, προτείναμε στον Δήμαρχο κ. Καρανικόλα και στον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων κ. Μαγειρία να συνδιοργανώσουμε το Αντάγωμα στην Νάουσα. Η απάντησή τους φυσικά θετική. Και να που σήμερα εδώ βρισκόμαστε όλοι μαζί στην πρώτη μέρα των εκδηλώσεων. Οι βλάχοι στην Άουσα υπήρξαν μια ζωντανή και δραστήρια κοιτίδα ανθρώπων, που η παρουσία τους χρονολογείται και επίσημα στα 1771, όταν 150 με 200 οικογένειες από τη Σαμαρίνα εγκαταστάθηκαν στην πόλη, ύστερα από την καταστροφή της ξακουστής βλάχικης Μητρόπολης στο βαλκανικό χώρο της Μοσχόπολης. Έτσι, όταν το Φεβρουάριο του 1822 η Νάουσα ξεκίνησε την επανάστασή της από τον Οθωμανικό ζυγό, ενεργό μέρος είχαν και οι βλάχοι της πόλης. Αλλά και μετά το χαλασμό από τους Τούρκους, οι βλάχοι αυτοί αποτέλεσαν βασικότατα οργό στην αναζωογόνηση και αναστήλωση της Νάουσας, βοηθώντας ενεργά την οικονομία, διασώζοντας παραδόσεις και έχοντας σημαντικό μερίδιο σε όλες τις δραστηριότητες της πόλης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι βλάχικες οικογένειες της Νάουσας ζούσαν πάντα σε απόλυτη αρμονία με τον τόπιο στοιχείο, διατηρώντας παράλληλα τη γλώσσα τους και τα έθιμά τους. Από τις εκδηλώσεις του ανταμώματος, λοιπόν, θα ήταν παράληψή μας να μην τιμήσουμε την παράδοση της Νάουσας. Έτσι, προσκαλέσαμε τον Όμιλο Γενίτσαρη και Μπούλες και το Λύκειο Ελληνίδων της πόλης μας για να μας παρουσιάσουν χορούς της Νάουσας.
Αυτοί με τη σειρά τους δέχτηκαν με χαρά την πρόσκληση και θα τους απολαύσουμε στη συνέχεια της εκδήλωσης. Τους ευχαριστώ θερμά για την παρουσία τους εδώ. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας βοήθησαν και είμαστε εδώ και ξεκινάμε σήμερα το αντάμωμά μας. Την Πανελλήνια Ομοσπονδία, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας κύριο Μιχάλη Μαγειρία, τον δήμαρχό μας κύριο Καρανικόλα, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, το Γραφείο Πολιτισμού, την Περιφερειακή Ενότητα Η Μαφίας και τον αντιπεριφερειάρχη μας κύριο Καλαϊτζίδη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ αξίζει και η πόλη της Νάουσας, καθώς οι συμπολίτες μας αγκάλιασαν τις προσπάθειές μας στη φετινή διοργάνωση. Συγκεκριμένα τις ευχαριστίες μας στα εμπορικά καταστήματα για τη στήριξη, το Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης Νάουσας για τη συνεισφορά τους, τα Ηνοπία της πόλης για τις δωρεές τους. Τέλος, να ευχαριστήσω από καρδιάς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη χοροδιδάσκαλό μας Ευτέρπη Πέτκου, τους χορευτές, τους εθελοντές, τους μουσικούς μας, τη Μαρία Πέτκου για το τραγούδι, τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου που με περίσσια ζωντάνια και αγάπη συμμετείχαν σε όλες τις προετοιμασίες της φετινής διοργάνωσης. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση θα σας. Στη ΣΕΜ Γκίνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ομοσπονδίας Κλάφων, πρόεδρος επίσης Συλλογραφικού Συλλόγου Γλώσσας, αγαπητή Αρχοντούλα Τζιμουλίκου, φίλες και φίλοι. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω και εγώ όλους όσους βρεθήκαμε εδώ και να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, που σήμερα ξεκινάνε οι εκδηλώσεις του τριημέρου. Από την αρχή της διοίκησής μας, αντιληφθήκαμε, και φυσικά όλοι οι Ναουσέοι μαζί αντιληφθήκαμε, πόσο σημαντική είναι αυτή η χρονιά για την Ναούσα. Πόσο σημαντικό είναι 200 χρόνια μετά να θυμόμαστε, να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη της πόλης και του Δήμου μας και να θυμόμαστε τους αγώνες που έδωσαν οι πρόγονοί μας στα χώματα αυτά. Έτσι, σκεφτείτε ότι και μετά την περίοδο του κορονοϊού που ήμασταν κλεισμένοι στις εστίες μας, ξεκίνησε μια σειρά εκδηλώσεων. Τότε, θυμάμαι, στο σχεδιασμό που κάναμε, καλέσαμε τους συλλόγους να συνδράμουν, να βοηθήσουν με εκπαιδευτικές, με πολιτιστικές, με ιστορικές δράσεις και εκδηλώσεις. Τι πιο φυσικό θα μου πείτε, ο πάντα δραστήριος και δημιουργικός σύλλογος και η αγαπημένη πρόεδρος του Ιαπαδούλα Τζιμουλίκου, να σκεφτούν και οι ίδιοι πώς μπορούμε και εμείς, και εσείς ως Σύλλογος Βλάχων, να τιμήσετε την μνήμη των προγόνων μας. Όταν λοιπόν η Αρχοντούλα έριξε την ιδέα για να γίνει το Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων στην Άουσα, αντιλαμβάνεις ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκίνησαν οι συζητήσεις, βρεθήκαμε με τον αγαπητό πρόεδρο, τον κ. Μαγειρία, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός πρόεδρος, που βρήκαμε μέσω μια έτσι χημεία στο να οργανωθεί αυτό το τρίμερο στην Άουσα. Μια μεγάλη εκδήλωση, αύριο περιμένουμε πάρα πολλούς επισκέπτες, είναι σχεδόν απόκριες όπως ξέρουμε όλοι, σχεδόν απόκριες όπως ξέρουμε όλοι οι Ναουσέοι. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον αγαπητό πρόεδρο για την επιλογή της πόλης, αλλά και την έτσι σημαντική επιλογή σας να τιμήσετε τα 200 χρόνια του ερωτικού μας Δήμου. Είναι πραγματικά η Νάουσα, το γνωρίζετε πολύ καλά, ένας ερωτικός Δήμος που έχει συνεισφέρει τα πάντα στον αγώνα. Και επιτρέψτε μου, δεν ήταν αποτυχημένη η επανάσταση Νάουσας. Το ολοκαύτωμα της Νάουσας είχε το δικό του στίγμα συνολικότερα στην ιστορία που είχε η επανάσταση στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, ο αγώνας και η θυσία των Ναουσαίων μένουν εξίτηλα ως αρχές. Ως πραγματικά το πιο σημαντικό, το οποίο είναι να θυσιάζει για την πατρίδα και την ελευθερία. Είναι κάτι εξαιρετικό και είναι η σημαντικότερη στιγμή στην Νάουσα, στο Δήμο μας. Βέβαια, η Νάουσα αναπτύσσεται και οι Βλάχοι έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα. Τα τελευταία λοιπόν, το τελευταίο αιώνα, ο Σύλλογος Βλάχων αλλά και οι Βλάχοι, επιτρέψτε μου, θα μιλήσω μόνο στα ελληνικά και θυμάμαι και εγώ λέξεις από τον παππού μου, γιατί και εγώ έχω τις δικές μου έτσι ρίζες, έχουν αφήσει πραγματικά το αποτύπωμά τους στην πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για αυτό το τριήμερο, ιδιαίτερα τον Σύλλογο Βλάχων, αντίστοιχα βέβαια και τους δύο συλλόγους, το Λύκειο Λινίδων και το Σύλλογο Γεννήτσαρ και Μπούλιας, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο τριήμερο, να έχουμε καλή διασκέδαση, να κρατήσω καιρός όσο μπορεί, γιατί θέλουμε όλοι να είμαστε έξω και να περάσουμε καλά. Να είστε όλοι γεροί και να είναι ένα υπέροχο τρίμηνο για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, αγαπητέ Δήμαρχε, πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βλάχων, αγαπητή πρόεδρε του Συλλόγου Βλάχων Νάουσας, αγαπητή αντιδήμαρχε, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, να καλωσορίσω κι εγώ
στον νομό μας, στην Άουσα, τους βλάχους από όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσοι έχουν έρθει ήδη από σήμερα, αλλά ξέρω ότι αύριο, από ό,τι είπε ο Πρόεδρος, και ίσως σήμερα το βράδυ, καταφθάνουν χιλιάδες από όλη τη χώρα. Εγώ θέλω να πω ότι σαν παιδί οικογένειας που ο πατέρας μου είναι βλάχος και που η γιαγιά μου Ελένη πέθανε με το βλάχικο το μαντήλι στο κεφάλι, νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί όλα αυτά τα χρόνια άκουγα και από τον πατέρα μου και ήθελα κι εγώ όσο τίποτα άλλο να βρεθώ σε ένα αντάμωμα βλάχων. Και το έφερε έτσι τύχη το αντάμωμα αυτό να είναι στην Άουσα και εγώ να είμαι εκπρόσωπος της Βουλής και να τιμώ με την παρουσία μου και να με τιμάει και εμένα η πόλη και η Βουλή παριστάμενος σε αυτό το μεγάλο αντάμωμα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το πόσο, ξέρουμε πόσο σπουδαίο είναι το αντάμωμα των Βλάχων, όλοι εμείς το ξέρουμε και είναι πολύ σημαντικό που αυτό γίνεται στην Άουσα, μια πόλη ιστορική, μια πόλη ηρωική και ιδιαίτερα 200 χρόνια μετά από την Επανάσταση Άουσας. Αυτό το οποίο και εγώ θα ευχηθώ με τη σειρά μου είναι να κρατήσει ο καιρός, να μην έχουμε βροχή. Θα είναι κρίμα πραγματικά για αυτή την γιορτή, για αυτή τη χαρά, για την πόλη. Να χαρούν όλοι οι Ναουσαίοι, όλοι οι μαθιώτες, όλοι οι βλάχοι που θα έρθουν αύριο εδώ και να έχουμε και την ευκαιρία και εμείς και αύριο το βράδυ και την Κυριακή το πρωί στον Τρανό Χορό να χορέψουμε όλοι μαζί. Να ευχηθώ ένα καλό τριήμερο, να ευχηθώ σε όλους σας καλή διασκέδαση και να είμαστε όλοι γεροί και αυτό το τριήμερο και όλες οι υπόλοιπες μέρες αυτού του χρόνου. Να είστε καλά. Η ζωή ήταν τόσο μα τόσο διαφορετική. Οι κοινωνίες των Βλάχων, όπως και όλες οι κοινωνίες στην Ελλάδα τότε, ήταν κλειστές με αυστηρούς άγραφους νόμους και ήθη που έκαναν τη ζωή των νέων δύσκολη. Οι επαφές μεταξύ των νέων ήταν ελάχιστες, καθώς οι έξοδοι ήταν περιορισμένες. Οι ευκαιρίες να συναντηθούν οι νέοι με τις νέες του χωριού, να ανταλλάξουν κλεφτές ματιές ή μια έστω κουβέντα, ήταν ελάχιστες. Σε γιορτές, σε γάμους, σε πανηγύρια ή στη βρύση, που πήγαιναν οι κοπελιές για να γεμίσουν νερό. Έτσι, το προξενιό ήταν ο μόνος δρόμος που θα οδηγούσε στο γάμο. Και αυτό από μόνο του ήταν μια ολόκληρη ιεροτελεστία και μάλιστα μυστική. Προκειμένου να μην μάθει η γειτονιά και το προξενιό μην τυχόν και χαλάσει, η προξενήτρα ή ο προξενητής έφτανε στο σπίτι της κοπέλας βράδυ. Καθόταν στο τζάκι και ανακάτευε τα κάρβουνα, ένα σημάδι ότι φέρνει προξενιό και έτσι να ανοίξει τη συζήτηση. Το λόγο φυσικά είχε πάντα ο πατέρας της νύφης. Αυτός αποφάσιζε. Αν συμφωνούσε με το προξενιό, τότε η συνέχεια θα αφορούσε τους δύο συμπεθέρους που θα κανόνιζαν πότε θα ειδίνονταν ο λόγος, δηλαδή η συμφωνία για τον αραβόνα των παιδιών τους, που ήταν αφορμή για γιορτή, για χορό, για τραγούδι. Όμως όλα άρχιζαν πάντα από ένα βράδυ. Να, σαν και το ποψινό. Όταν το προξενιό χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού μιας κοπελιάς. Τι κάνεις, είσαι καλά, καλά, καλά. Κάτσε, θέλω να σου πω δυο κουβέντες. Χίστη που είναι οικογένεια, σάξε τραμψερμή κατρί,
Χρυσταλπούσια. Είναι από καλή οικογένεια, είναι πολύ καλό κορίτσι, πολύ καλή οικογένεια και θέλουμε να σκέφτομαι να το κάνουμε το παιδί του Μπούσια, με το γιο του Μπούσια. Γιάξτε μου του Λουκλουτορπιτζόρ, Άρη Όη, Άρη Κεσιάρη, Άρη Κασιλά, Άρη Κάσα Σέλια, Άρη Κάσα Νιάουστη, Πατριάκα Πάρα Ψηλάσκα. Είναι πολύ καλή οικογένεια, είναι δουλευτάρικο παιδί, έχει σπίτι στην Άουσα, έχει σπίτι στο Σέλι, έχουν πρόβατα, γίδια, μπατσό, θα περάσει η ζωή χαρισά μου. Μουστί μου του Τούσια, μουστί ο Φιτσό, μουστί μου του Τζόνις, μου του Φιτσό. Αλλά παγίνα στάραν τον τη λαό, μας μπορούμε, παγιμένει, μας δουλεύουμε το πάνω. Τι είναι πολύ... Νουάνασα, τυχερό είστε. Κατέ τους νιάους τη Λουβόρ Χρήστα. Βαχίστη κύριο Αβόστα. Το ξέρω το παιδί Τούσα, αλλά τώρα δεν είναι εδώ ο Αντώνης. Θα έρθει το βράδυ, θα το συζητήσουμε και θα σε απαντήσουμε. Φου, να πει μπούνε, απειρείτε μου την τίνκος, αστέπτω. Καληνύχτα και περιμένω την απάντησή σας. Για να σπίσουμε τι μεγάλο φλουρί κερνάς. Ωραία, πούσα, μαμάρι. Μάρι Φλουρίς. Μάρι Μάρι. Τι έφερε αντρεβάει. Τι κορίτσι όμως δίνει. Αντάρτε, παρονάσου πια. Καλούνα. Στυλί σαν το φεγγάρι όμως. Άγι το ρευτέμον κούντι, τζουκά, σαμιάτσι, πιτσινόνι. Α, έλα ο άνθρωπος, ποιος πας κουρδέλιδι, ο εσκουρδέλι. Ποιος τσις με τα κούβουνο. Νάβι, άγι. Κουκούντι. Κουκούντι, έγι. Γιάλε. Θα σταθώσω τα παπούτσια, μη στεναχωρήσετε. Μερσί μου, μερσί. Εκείνη σου, εγώ. Εκτός. Εκτός. Παράγει,